2013 ξεκίνησε η εφαρμογή του clawback και του rebate. Τι σημαίνει rebate? Εάν εγώ κάνω διαγνωστικές εξετάσεις 100 ευρώ, σου λέει ότι κλιμακωτά κάτω από 5.000 ευρώ είναι 10% rebate, πάνω από 30 είναι έως 50% το rebate. Άρα από τα 100, εγώ σας λέω δεν έχω μεγάλα έσοδα, μου κόβει το 10%. Άρα πάω στα 90. Από τα 90 ευρώ μου λέει ότι εγώ θα σου κάνω ένα clawback το οποίο προεισπράττω 70%, το οποίο σημαίνει ότι 9.763 θα μου δώσει, πέστε, 50 ευρώ. Εν συνεχεία έρχεται τέλος του χρόνου και μου λέει ότι το clawback δεν ήταν όσο είχαμε προϋπολογίσει, αλλά με βάση τις εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιηθήκαν, το clawback ήταν 60 ευρώ, άρα μου χρωστάς 20, αφού σου έχω δώσει 60. Αυτό σημαίνει ότι ένα εργαστήριο το οποίο έχει αναλώσιμα υλικά, έχει εργαζόμενους, έχει χιλιάδες άλλα, όπως καταλαβαίνετε, για να συντηρηθεί ένα ιατρείο, ένα διαγνωστικό κέντρο, αναγκάζεται να μπαίνει μέσα κάθε μήνα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ληστρικό. Και να σας πω κάτι, καταλαβαίνω ότι το κράτος θέλει να έχει ο κάθε πολίτης πρόσβαση στην υγεία, αλλά όμως αυτό να γίνεται με τα έξοδα του κράτους και όχι με τα έξοδα του ιατρού, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέμε ότι ο κάθε ιατρός υποχρεώνεται να δουλεύει και να προσφέρει πολλές φορές και εις βάρος του. Το επόμενο ερώτημα είναι το οποίο θα μου απευθύνατε όλοι σας. Γιατί δεν καταγγέλλετε τις συμβάσεις και να φύγετε? Πρώτον, διότι λόγω των χρεών τα οποία γίνανε, και να φανταστείτε ότι επί COVID, όπου βέβαια εννοείται κανείς ιατρός δεν διανοεί το να φύγει από τη μάχη εναντίον του COVID, υπήρξε ένα clawback έως 50%, το οποίο το χρεωθήκαν οι γιατροί, με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί με χρέη τα οποία δεν μπορούν να ξεπληρώσουν, άρα δεν μπορούν να καταγγέλουν την ατομική σύμβαση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ληστρικό, καταλαβαίνετε ότι οι γιατροί έχουν περιέλθει σε ένα αδιέξοδο και καταλαβαίνετε ότι εννοείται ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ξεκινάμε μία εποχή, αλλά αυτό δεν είναι η λύση μόνο. Η λύση είναι ότι θα πρέπει να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, ότι θα πρέπει να καταργηθεί το clawback. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω, αυτά τα οποία χρωστάνε ήδη οι γιατροί, υποτίθεται στον ΕΟΠΗ, είναι δεδουλευμένα. Νομίζουμε και πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι δίκαιο ότι θα πρέπει και όλα αυτά τα οποία έχουν βγει χρωστούμενα στους ιατρούς να καταργηθούν. Η κινητοποίηση αυτή τη στιγμή πανελληνίως είναι ότι 13 χρόνια τώρα ο ιδιώτης εργαστηριακός γιατρός έχει σηκώσει το φορτίο του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ και ό,τι δεν μπορεί να κάνει το κράτος το κάνει ο ιδιώτης από την τσέπη του, καλύπτοντας τον Έλληνα ασφαλισμένο του ΕΟΠΗ. Αυτή τη στιγμή μας χρωστάει χρήματα ο ΕΟΠΗ, μας ζητάει πίσω να του τα δώσουμε σαν χρέος, με τιμές κάνουμε εξετάσεις που η κοστολόγησή τους έχει γίνει το 1991 και δεν έχει το 2024 γίνει αναπροσαρμογή. Δυστυχώς, με τα χρέη που υπάρχουν μέχρι τώρα που έχει βάλει το clawback, κανένας δεν μπορεί να καταγγείλει την προσωπική του σύμβαση, οπότε ζητάμε να γίνει συλλογική σύμβαση. Και φυσικά, αυτό που θέλουμε να καταλάβει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ασφαλισμένος το ΕΟΠΗ, είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ της ασφαλούς υγείας. Έχουμε ιατρία τα οποία έχουμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Μας βάζουν να έχουμε ποιοτικά κριτήρια με συμβόλαια συντήρησης, τα οποία είναι πάρα πολύ κοστοβόρα. Και ενώ αυτή τη στιγμή το κράτος στηρίζεται στον ιδιώτη εργαστηριακό, δεν έχει καμία μέρημνα προς αυτόν και όχι μόνο αυτό, αλλά του ζητάει και χρήματα πίσω. Αυτή κινδυνεύουμε να κλείσουμε τα ιατρία μας, τα παιδιά μας έχουν χρέη των προηγούμενων ετών. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω που να μπορέσετε να το καταλάβετε. Όλοι λένε ότι είναι παρανοϊκό. Ναι, είναι παρανοϊκό. Είναι παρανοϊκό και εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τόσο χρόνο
εργασία, δεν θέλουμε να αφήσουμε τους υπαλλήλους μας, δεν θέλουμε να αφήσουμε τον κόπο μας και ξαφνικά να βρεθούμε στο δρόμο. Το 50% των εξετάσεων να τις καλύπτουμε από τη δικιά μας τσέπη. Και αυτό γιατί το clawback και το rebate έχει φτάσει στο ποσοστό του 50%. Ο προϋπολογισμός είναι κλειστός, οπότε όσες εξετάσεις και αν εκτελέσουμε εμείς, το ίδιο νούμερο θα πάρουμε στο τέλος, το ίδιο ποσό. Εμείς ζητάμε όχι να μην κάνουν οι ασφαλισμένοι εξετάσεις, να κάνουν τις εξετάσεις τους, αλλά να τις πληρώσει το κράτος. Ή τουλάχιστον ας μας βάλουν ένα πλαφόν, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να πληρωθούμε τις εξετάσεις που εκτελούμε. Από εκεί και έπειτα ας μην εκτελέσουμε. Είμαστε στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, 101 εργαστήρια, μικροβιολογικά και ακτινολογικά και νομίζω ότι καλύπτουμε περίπου το 90% των αναγκών των ασθενών. Οι ασφαλισμένοι κατά 90% έρχονται σε εμάς και εκτελούν τις εξετάσεις τους. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε και να τις πληρώσουμε για να είμαστε και εμείς βιώσιμοι. Από το 2022 και μετά κάθε μήνα το κράτος μας προσπράττει περίπου το 50% των χρημάτων που θα έπρεπε να μας δώσει. Και δεν φτάνει αυτό, έρχεται από το 2013 μέχρι το 2020 και μας έχει βάλει δόσεις να πληρώσουμε και το αναδρομικά, το clawback εκείνων των ετών που δεν μας το είχε βάλει. Δηλαδή είμαστε πλέον και χρεωμένοι. Μέχρι πότε λοιπόν η κινητοποίηση σας, κυρία Κανακάκη? Την Παρασκευή είναι να κάνουμε καινούρια συνέλευση πανελλαδικά πλέον και θα αποφασίσουμε από εκεί και έπειτα.